Ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων ανοίγει από αύριο η ΟΛΜΕ με κύριο σύνθημα όχι στην διαθεσιμότητα και στις απολύσεις. Η ΟΛΜΕ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κατά την οποία διευκρινίστηκε ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαθεσιμότητα είναι 1.845. Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός ήταν ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι εκπαιδευτικοί να μην βρουν θέση και να απολυθούν. Το ποσοστό αυτών που θα απολυθεί δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς επίκειται συνάντηση με την Τρόικα. Η συνάντηση με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης έγινε, αλλά δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελαν. Ο λόγος για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ και για τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα που συναντήθηκαν με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά το αποτέλεσμα αυτής δεν ήταν ικανοποιητικό και οι κινητοποίησεις, όπως είπαν, αναπόφευκτες. Βασικό αίτημα, όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, ήταν και παραμένει να ανακοινωθούν εκπαιδευτικές θέσεις στις δομές του Υπουργείου Παιδείας για όλους τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, ώστε να καλυφθούν και οι 1.845 συνάδελφοί τους. Αυτό που λέγαμε ότι δεν αφορά μόνο πραγματικά τους συναδέλφους που χάνουν τη δουλειά τους, που και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά αφορά συνολικά την κοινωνία μας και είναι ένα θέμα που αφορά τους πάντες, τους μαθητές, τους γονείς τους και το μέλλον και την προοπτική του τόπου αυτού. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε να βγούμε κάποτε από αυτή την κρίση. Οικονομική, ηθική, ό,τι θέλετε. Και αυτό που θα χρειαστεί τι θα είναι να ξαναδουλέψουν κάποιες παραγωγικές μονάδες. Να λειτουργήσουμε παραγωγικά επιτέλους. Εκεί θα χρειαστούμε τεχνικό προσωπικό. Και τη στιγμή πραγματικά θα έπρεπε να δούμε την τεχνική εκπαίδευση ως στυλοβάτη και ως έναν αρρωγό στη βοήθεια να βγούμε έξω ακριβώς από αυτή την κρίση, εμείς τη διαλύουμε την τεχνική εκπαίδευση. Η απάντηση που τους έδωσε ο Υπουργός ήταν ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι εκπαιδευτικοί να μην βρουν θέση και να απολυθούν. Οι εκπαιδευτικοί λένε πως πια είναι φανερό ότι πριν από την οριακή ημερομηνία στις 22 δηλαδή Μαρτίου, που λύγει το οκτάμινο της διαθεσιμότητας, δεν έχουν άλλο δρόμο παρά να συνεχίσουν τον αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής των απολύσεων. Παραβρέθηκα πράγματι στη συνάντηση που είχε η ΟΛΜΕ με τον κύριο Μητσοτάκη ως εκπρόσωπος του Εύρου. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι υπάρχει ένα ποσοστό, ένα ενδεχόμενο να οδηγηθεί στην έξοδο από αυτούς που βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα. Εγώ θέλω, πρωτού συζητήσουμε μετά της συνάντησης εκεί, θα ήθελα, κυρία Δουλάμη, να μας πείτε εσείς πώς είναι κανείς να βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Και μπορεί το ερώτημα να μοιάζει αφελές, αλλά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να ρωτήσει έναν άνθρωπο που έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση πώς είναι να είναι κανείς σε αυτή τη θέση, δηλαδή μία μέρα να χάνει τη δουλειά του και να μην ξέρει αν και πότε και πώς θα επιστρέψει σε αυτήν. Ακριβώς. Ήταν μια απόφαση που βγήκε εν μέσω καλοκαιριού, που εμείς βρισκόμασταν σε διακοπές. Ήταν μια απόφαση που μας άλλαξε όλη την πορεία της ως τώρα ζωής μας. Για μένα προσωπικά εγώ φέρω πικρία, γιατί δεν αξιολογήθηκαν σχεδόν 20 χρόνια προσφοράς δικής μου στην εκπαίδευση και θεωρώ ότι δεν περίσευε κανένας από εμάς στην εκπαίδευση. Το ισοδύναμα απέναντι στην εφαρμογή του μέτρου ίσπραξης 25 ευρώ για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο προτείνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Πολλοί ασθενείς που χρήζουν νοσηλεία θα αποτραπούν από αυτή λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν. Η είσοδος του 2014 σημαδεύεται από την κυβερνητική απόφαση για φορολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αγροτών και κτηνοτρόφων. Οι αγρότες συντονίζουν τον αγώνα τους. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά.